Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη συνάντηση που γίνεται με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη. Η πρώτη έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο, όταν ανέλαβε ως Υπουργός, και χθες που είχαμε και μια συνάντηση στο Ηράκλειο και μου δόθηκε ευκαιρία και κατηδία να συναντηθούμε, αλλά παράλληλα στην εκδήλωση, μάλλον στην συνάντηση που έγινε μαζί με άλλους δημάρχους, συνεταιριστές, συλλόγους, παρουσία και του Περιφερειάρχη αλλά και άλλων, και όλων των, σχεδόν όλων των βουλευτών της Κρήτης, περισσότεροι ήταν εκεί, τοποθετήθηκα και είπα κάποια πράγματα αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη για τον αγροτικό κόσμο. Δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή, όπως το είπα. Οι αγρότες στην Κρήτη εξαφανίζονται. Από τη μία έχουμε τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, έχουμε τα προβλήματα από τις ασθένειες τοποστασίας, έχουμε την υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών και βλέπετε ότι όλοι οι γεωπόνοι, οι οποίοι είναι είτε στην περιφέρεια είτε στους δήμους, κάνουν γραφειοκρατική δουλειά. Δηλαδή η αποκλειστική ενασχόλησή τους είναι με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η υποστελέχωση που υπάρχει δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να είναι κοντά στους αγρότες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όπως και η έλλειψη χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μεγάλα έργα. Και φυσικά αναφέρθηκα στην Ιεράπετρα, σε έργα τα οποία έχουμε όριμες μελέτες, όπως είναι το φράγμα στον Άι Γιάννη, όπως είναι το διάφραγμα στο Μύρτος, όπως είναι το αλλιευτικό καταφύγιο της Γραλιγιάς, που και αυτό μέχρι τέλος του χρόνου κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να το εντάξουμε στο πρόγραμμα αλληλείας για χρηματοδότηση. Και του ζήτησα να στηρίξει το αίτημα που του έχουμε κάνει και εγγράφος για την παραχώρηση των ακινήτων του ΕΘΙΑΓΕ στο Δήμο της Ιεράπετρας. Είναι δύο μεγάλα ακίνητα, το ένα είναι πίσω από το Β' ελαιοτικό συνεταιρισμό. Έχει ένα κτίριο το οποίο καινούριο, ουδέποτε έχει λειτουργήσει, αλλά όπως το έφτιαξαν έχει παραμείνει κλειστό. Μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη, και έχω κάνει αίτημα να παραχωρηθεί στο Δήμο της Ιεράπετρας. Είναι πάνω από 25 στρέμματα αγροτική έκταση και ένα το κτίριο που υπάρχει μέσα. Και είναι και άλλο ένα ακίνητο το οποίο είναι δίπλα από το πρώην εγκαταστάσεις του ΤΕΗ, εκεί στον ΟΑΕ δίπλα, απέναντι από το Βουζινεράκιο στάδιο, το οποίο ούτε και αυτό είναι, ανήκει σε εμάς, ανήκει στο ΕΘΙΑΓΕ, και έχουμε ζητήσει και αυτό να παραχωρηθεί στο Δήμο της Ιεράπετρας. Η προσπάθεια από τη μεριά μου θα συνεχιστεί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα ξανά συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να τρέξουν αυτά τα θέματα που σας είπα προηγουμένως. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις, μια και το αίτημα και για το φράγμα του Άι Γιάννη και για το αλλιευτικό καταφύγιο της Γραλιγιάς, που έχουν όριμες μελέτες, αλλά και για και για τα οικόπεδα του ΕΘΙΑΓΕ, να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη, θετική απάντηση από το Υπουργείο για την ένταξη των έργων και την παραχώρηση αυτών των οικοπαίδων στο Δήμο της Ιεράπετρας. Τώρα όσον αφορά για το θέμα... Απάντηση για τα συγκεκριμένα, υποθέτω ότι δεν πήρατε χθες, εάν... Εγώ απλά είχα σαν... Ο στόχος μάλλον ήταν να του υπενθυμίσω ότι έχουμε συναντηθεί στο γραφείο του, του έχω θέσει αυτά τα αιτήματα και ζητάω αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Βέβαια είναι γνώστης των αιτημάτων του Δήμου της Ιεράπετρας. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχει στήριξη και από το κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Πλαγιωτάκη, το οποίο γνωρίζει και αυτό το θέμα. Και αναφορικά τώρα με τις ζημιές
στα θερμοκήπια και στα... Πριν πάμε και σε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι για την προσαγωγό διόρυγα. Αν υπάρχει κάτι που υπόθηκε ενδεχομένως στην συνάντηση, πριν πάμε στα γενικότερα θέματα. Αυτό, η προσαγωγός διόρυγα έχει δημοκρατηθεί σαν έργο. Ενώ πότε θα δούμε τον εργολάβο να αρχίζει το σκάψιμο. Κοιτάξτε, και αυτά τα έργα τώρα όταν υπογραφούν οι συμβάσεις ξεκινάνε εφόσον οριστεί επιβλέπων από το Υπουργείο, όπως κάνουμε και εμείς στο Δήμο, μετά την υπογραφή σύμβασης για κάποιο έργο, ορίζεται από τις υπηρεσίες επιβλέπων μηχανικός. Το Υπουργείο βέβαια έχει τη δικιά του διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το θετικό είναι ότι το έργο θα ξεκινήσει άμεσα. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού, έχουμε εργολάβο. Είναι ένα έργο το οποίο επιβλέπουσα υπηρεσία είναι το Υπουργείο, δεν είναι ούτε ο Δήμος, ούτε το ΤΟΕ, ούτε η Περιφέρεια, είναι το αρμόδιο Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την άνοιξη θα έχει εγκατασταθεί, θα ξεκινήσει ο εργολάβος. Τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες είχα και από τον πρόεδρο του ΤΟΕ στην τελευταία συνάντηση την οποία είχαμε κάνει, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα έργο για τον τόπο, το οποίο είναι έργο ανάγκης, το περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ζωτική σημασία για την περιοχή. Και υπενθύμησα και στον Υπουργό ότι η Ιεράπετρα έχει να δει μεγάλα έργα, ειδικά στην στήριξη του αγροτικού τομέα. Έργα βέβαια τα οποία έχουν σχέση με το Υπουργείο, γιατί ο Δήμος για τους αγρότες κάνει πολλά έργα. Μέχρι σε ένα συγκεκριμένο ποσό που δικαιούται να κάνει αυτά τα έργα, μέχρι τη τάξη των 2-2,5 εκατομμύριων, μιλάμε για έργα άδρευσης, δίχτυα, δεξαμενές, αγροτική οδοποιία. Όλα αυτά βέβαια είναι από τη μεριά του Δήμου και της Περιφέρειας, προωθούνται συνεχώς. Αλλά όταν μιλάμε για μεγάλα έργα, μιλάμε για τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος, τα οποία είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο Υποδομών, για έργα πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για την προσαγωγό που είναι πάνω από 15 εκατομμύρια. Δηλαδή για τέτοια τάξης μεγέθους έργα ζητάμε από το Υπουργείο. Δεν ζητάμε ούτε 100, ούτε 200, ούτε ένα εκατομμύριο. Ζητάμε μεγάλα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας, όπως είναι το φράγμα στον Άι Γιάννη, που είναι και αυτό ένα έργο πάνω από 20 εκατομμύρια, όπως είναι το αλιευτικό καταφύγιο της Γραλιζιάς, το διάφραγμα του Μύρτους, τα είπα προηγουμένως, και έπεται η συνέχεια. Για τέτοιου μεγέθους έργα συζητάμε όταν πηγαίνουμε στα Υπουργεία. Τώρα, όσον αφορά για τις ζημιές οι οποίες υπάρχουν φέτος στο Λάδι, δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια για τη δακοκτονία κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Άφησε όμως αιχμές, κύριε Δήμαρχε, και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δακοκτονία, το αν οι εργολάβοι ανταποκρίνονται και στη δουλειά τους όπως θα πρέπει, ή αν βρίσκουν διαφορά επιχειρήματα και δικαιολογίες και δεν κάνουν αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει. Σε αυτό να ξέρετε ότι συμφωνήσαμε σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι, γιατί όντως υπάρχει θέμα με τον τρόπο που γίνεται η δακοκτονία. Δεν ήταν δηλαδή μόνο μια αιχμή από τη μεριά του Υπουργού, αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι συζητήσαμε και τοποθετήκαμε πάνω στον τρόπο, ο οποίος είναι λάθος, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δακοκτονία. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δώσουμε, να αυξήσουμε κατά 2 εκατομμύρια ευρώ τη δακοκτονία στην Κρήτη. Το θέμα είναι να γίνεται και σωστά, διότι αν δεν γίνεται σωστά και αν δεν είναι έργος, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Αυτά είπαμε στον Υπουργό, ότι πρέπει να αλλάξει ο μηχανισμός, ο οποίος και ο μηχανισμός ελέγχου, παρακολούθησης όλου του συστήματος γενικά που έχει του προγράμματος της δακοκτονίας με τη δακοκτονία. Γιατί αλλιώς όσα χρήματα και θα δοθούν, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε. Υποσχέθηκε πάντως ότι θα δώσει 2 εκατομμύρια, λοιπόν, μας λέτε. Υποσχέθηκε ότι θα δώσει 2 εκατομμύρια. Για τα θερμοκήπια είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει ενίσχυση, το τονίζω αυτό, όχι αποζημίωση, ενίσχυση από το πρόγραμμα De Minimis ίσονος σημασίας, όπως το λέμε, για να μπορέσουν να
ενισχύσει τους αγρότες με κάποια χρήματα ένα μέρος της ζημιάς που έχουν πάθει από ζημιές που έγιναν πρόσφατα στα θερμοκήπια στην Κρήτη, και για την αποζημίωση, που αυτό ήταν και το ζητούμενο χθες, πώς θα αποζημιωθούν όλοι οι αγρότες που ασχολούνται με τις ελοκαλλιέργειες για τη μεγάλη ζημιά που έχουν πάθει φέτος. Μας είπε ότι υπάρχει ένα νομικό πάτημα στο άρθρο 221 του κανονισμού 1308 του 2013 αναφορικά με την αποζημίωση λόγω κλιματολογικών συνθηκών, που θα πρέπει να συνταχθεί ένας εμπεριστατωμένος φάκελος από μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους του Υπουργείου της Περιφέρειας, γεωπόνους, καθηγητές του Γεωπολιτικού Πανεπιστημίου, που θα συντάξουν αυτό το φάκελο, ένα εμπεριστατωμένο φάκελο, ο οποίος θα το καταθέσουν στις Βρυξέλλες για να μπορέσει να έρθει χρηματοδότηση για να αποζημιωθούν οι αγρότες της Κρήτης. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια έχουν πολλή δουλειά και δεν ξέρω ποτέ. Πολλής χρόνος χρειάζεται σίγουρα. Χρειάζεται πολλής χρόνος για όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο... Οπότε κάτι άμεσα δηλαδή δεν... Ναι, κάτι άμεσα για τους ελαιοπαραγωγούς δεν νομίζω ότι θα δοθεί. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να αποζημιωθούν όλοι οι αγρότες της Κρήτης που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό, συμπερασματικά από την χθεσινή συνάντηση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε από αυτού. Θέλω να σας... Κοιτάξτε, θέλω να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι γίνεται μια προσπάθεια και από τη μεριά μου να επισκεφθεί το Δήμο της Ιεράπετρας ο Υπουργός. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα επισκεφθεί και το Δήμο, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για τα θερμοκήπια και για την, τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κλάδος στην περιοχή μας, αλλά όχι μόνο αυτά, αλλά και η κτηνοτροφία και η αλληλεία με το λαγοκέφαλο. Και σίγουρα αλλιώς είναι να έχεις να δεις τα προβλήματα από κοντά παρά να σου τα... Τεράστια ζημιά η οποία έχουν και οι αλληλείς της περιοχής μας και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε παράλληλα για τις κινήσεις του Υπουργείου αναφορικά με το Δήμο της Ιεράπετρας. Δεν ξεχνάτε ότι είμαστε ένα Δήμος που έχουμε και τα θερμοκήπια, θερμοκηπιακές καλλιέργειες με πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα για τα οποία αντιμετωπίζουμε λόγω έλλειψης μεγάλων, όπως είπα, αναφέρθηκα προηγουμένως, έργων που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά του Δήμου και σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Περιφέρεια, προσπαθούμε και με το ΤΟΕΒ και με άλλες υπηρεσίες να τρέξουν κάποια έργα, και θα τρέξουν στην περιοχή μας, το τονίζω αυτό. Αλλά στην Ιεράπετρα, σε ένα Δήμο που πάνω από 50 χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια έργα, καλό είναι να υπάρχουν και οι επισκέψεις των αρμοδίων υπουργών για να βλέπουν τα πράγματα από κοντά και να γίνονται οι κινήσεις πολύ πιο γρήγορα, γιατί ξέρετε, ο χρόνος περνάει, οι απαιτήσεις δεν είναι μόνο από την Ιεράπετρα αλλά είναι από όλη την Ελλάδα, και εμείς σαν Δήμος βάζουμε πρώτη προτεραιότητα την περιοχή μας, γιατί οι ανάγκες που έχουν οι αγρότες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ας ελπίσουμε ότι και ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος σύντομα θα μπορέσει να λειτουργήσει όπως θέλουμε όλοι. Και μιας και αναφερθήκατε εδώ, θα σας διακόψω. Την προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο και από το ΕΡΤ της περιοχής και γενικά με όλους τους φορείς που ασχολούμαστε με τους αγρότες, να είμαστε ενωμένοι και να ζητήσουμε από κοινού
όλα αυτά τα έργα, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά να αλλάξουν και πολλά, να αλλάξουν τα πράγματα αναφορικά με τη φορολογία, την πώληση των προϊόντων, το κόστος παραγωγής και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν περιοχή, σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με, με τους αγρότες μας, για να μπορέσει η περιοχή να έχει μέλλον στον αγροτικό τομέα και ειδικά στα θερμοκήπια. Μάλιστα. Και μία ερώτηση που έρχεται στο προσκήνιο, μια και είπατε και τις εκλογές στον Αγροτικό Σύλλογο και που έχει τεθεί πολλές φορές μέσα από αυτές τις εκπομπές εδώ το τελευταίο διάστημα, είναι γιατί ο Δήμος δεν συστήνει και Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων. Υπάρχει βέβαια εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ωστόσο δεν υπάρχει Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων στο Δήμο μας. Δεν είναι έτσι, απλά ο Δήμος έχει και άλλες επιτροπές, οι οποίες δεν έχουν σταθεί ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην έναρξη μιας νέας δημοτικής περίοδου και στην προηγούμενη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο είχαμε τα συμβούλια, έγινε η εκλογή των νέων συμβουλίων για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, όπως είναι το περιβάλλον, η κοινοπολιτεία, πρωτοβάθμια για τα σχολεία, η δευτεροβάθμια και, πολλά άλλα νομικά πρόσωπα. Στα επόμενα δημοτικά συμβούλια, μπορεί και στο επόμενο, θα έχουμε προτάσεις για την Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, για την Επιτροπή Υγείας, για την Επιτροπή Αθλητισμού, για την Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, για όλες αυτές τις επιτροπές οι οποίες υπάρχουν στο Δήμο. Υπάρχουν. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων στο Δήμο? Και την προηγούμενη δημοτική περίοδο υπήρχε και σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη νέα δημοτική περίοδο θα υπάρχει. Απλά είναι λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας που είχαμε από τον Καλλικράτη, πήγαμε στο Κλισθένη, υπήρχαν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του νέου νόμου, γι' αυτό υπάρχει και η καθυστέρηση γενικά, και υπήρξε η καθυστέρηση και για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, που αυτό ήταν, έπρεπε σύντομα να έχουμε συμβούλια για να μπορέσουν να διοικήσουν τα νομικά πρόσωπα. Έχουν να κάνουν, όπως σας είπαμε, την κοινοπολιτεία, τα σχολεία και το περιβάλλον. Και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο μεζεπόμενο, εξαρτάται τώρα τα θέματα που θα υπάρξουν, θα έχουμε προτάσει για τη στελέχωση όλων των επιτροπών του Δήμου, όπως ήταν και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ωραία. Αν έχετε λίγο χρόνο, θέλω δύο ερωτήσεις ακόμα να σας κάνω. Πέρα από τα αγροτικά, παρακολουθούμε τις εθνικές εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικές σχέσεις, Τουρκία-Λιβύη, και ακούμε πολλά και για το ανατολικό κομμάτι του νησιού μας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν σας έχει έρθει κάποιο έγγραφο, αν είμαστε σε ετοιμότητα σε κάτι, να μας προειδοποιούν, να μας ενημερώνουν για κάτι. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, στείλατε πρόσφατα με ένα έγγραφο προς τους βουλευτές της Κρήτης να στηρίξουν την προσπάθεια για το τμήμα φυσικοθεραπείας. Ναι, είναι μία κίνηση, γιατί σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε για να ανατρέψουμε τις εξελίξεις από το Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσει η Πανεπιστημιακή Σχολή Φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα, χρειαζόμαστε όλο τον πολιτικό κόσμο της Κρήτης, όλους τους βουλευτές της Κρήτης να είναι δίπλα μας. Μην ξεχνάτε ότι οι αποφάσεις αυτές δεν παίρνονται στα δημοτικά συμβουλία, παίρνονται στη Βουλή. Και στη Βουλή δεν παρευρίσκεται ούτε ο Περιφερειάρχης ούτε ο Δήμαρχος. Στη Βουλή πηγαίνουν οι βουλευτές του νησιού. Άρα λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας βουλευτής από την Κρήτη. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, τόσο ώστε όταν θα έρθει το θέμα στη Βουλή και όχι μόνο, να υπάρχει σχετική ενημέρωση και πίεση από τη μεριά τους για να στηρίξουν το αίτημα του Δήμου της Ιεράπετρας. Είναι μια κίνηση που έγινε με πρωτοβουλία δικιά μου, γίνεται για πρώτη φορά. Ήδη έχω μιλήσει κατηδίαν με τους περισσότερους βουλευτές στην Κρήτη. Θα συνεχίσω αυτή την προσπάθειά μου και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή έχω μια απόφαση από το Υπουργείο που να μας δίνει, να δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Σχολής της Φυσικοθεραπείας, όπως προβλεπότανε
από το νόμο που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και όχι μόνο, γιατί την Ιερά Τρία δεν ζητάμε, δεν θα ζητήσουμε μόνο μία σχολή, αλλά σίγουρα θα έχουμε και συνέχεια. Γιατί για μένα προσωπικά μία ίσον καμία. Άρα η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Και είναι μεγάλη αδικία για το Δήμο της Ιεράπετρας να έχουν οι περισσότερες πόλεις στην Κρήτη να έχουν σχολές και στην Ιεράπετρα να μην υπάρχει ούτε μία. Γι' αυτό σας λέω ότι το θέμα έχει πάρει μεγάλη διάσταση και από πλευράς του Δήμου της Ιεράπετρας αλλά και από όλους τους συναρμόδιους φορείς. Βλέπετε την προσπάθεια που κάνουμε και μαζί με τον κύριο Κατσαράκη συζητάμε, προσπαθούμε να πείσουμε το Υπουργείο, όχι με λόγια αλλά με στοιχεία, ότι στην Ιεράπετρα χρειάζεται να λειτουργήσει άμεσα η σχολή ψυχοθεραπείας και όπως βλέπετε θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο θα μας δώσει επιτέλους μια θετική απάντηση στο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει τους επόμενους μήνες για να λειτουργήσει η σχολή στην Ιεράπετρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν και κάποια εξέλιξη σχετικά. Έχουμε καταθέσει έτοιμα στον ΟΕΔ να μας παραχωρήσει το κτίριο. Έχουμε απάντηση γι' αυτό. Γιατί το πού θα στεγαστεί η σχολή είναι πολύ βασικό κομμάτι στο πλαίσιο της διεκδίκησης. Κοιτάξτε, αυτό θα το θεωρείτε δεδομένο. Δεν υπάρχει θέμα για το κτίριο. Οι κινήσεις έχουν γίνει. Θα με επιτρέψετε να μην μπω σε λεπτομέρειες, αλλά οι κινήσεις από τη μεριά μας έχουν γίνει από τη μεριά του Δήμου, από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό που εκκρεμεί και πιέζουμε και προσπαθούμε να γίνει όσο θα το συντομότερο είναι να συναντηθούμε με την Υπουργό Παιδείας, ένα αίτημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάνω από 2 εβδομάδες στο τραπέζι της Υπουργού, αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και επιμένω με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ενημερωμένος όταν έγινε η επίσκεψη από τη μεριά του στην Ιεράπετρα, στη συνάντηση που είχαμε κατ' ιδία στο γραφείο μου, είχαμε συζητήσει και το θέμα της επαναλειτουργίας του τότε ΤΕΗ, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να συναντηθούμε και θα συναντηθούμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πιέζουμε αυτή τη στιγμή να γίνει η συνάντηση όσο δυνατόν γρηγορότερα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερώσουμε και τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας για να μας πούνε για ποιο λόγο δεν έδωσαν τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολής, αλλά και παράλληλα να μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα τι μέλη γενέστε με τη σχολή στην Ιεράπετρα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε στο Υπουργείο και όταν θα έχουμε νεότερα θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Το πρόγραμμα έχει καμιά είδηση να μας βγάλετε για σήμερα, μιας και μιλάμε. Καμιά έτσι ενδιαφέρουσα συνάντηση. Συναντήσεις στο Δήμο δεν σταματάνε. Μα γι' αυτό όλο και κάτι γίνεται. Σήμερα έχουμε εκτελεστική επιτροπή. Σε λίγο θα συναντηθώ με την συντονίστρια του Κοινωνικού Παντοπολίου για να συζητήσουμε θέματα μαζί με την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο της Κοινοπολιτείας λόγω και των ημερών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπολίου αλλά και της Κοινοπολιτείας. Παράλληλα έχουμε συναντήσει για έργα τα οποία εκκρεμούν και σε γραφειοκρατικές διαδικασίες με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Οπότε καλή δουλειά, Δημάρχη, και την καλημέρα και στους υπαλλήλους του Δήμου με την ευκαιρία να πούμε. Οι εργασίες είναι πάρα πολλές στο Δήμο, γιατί δεν είναι μόνο μέσα στο Δήμο, αλλά είναι και εξωτερικές. Θα επισκεφθώ και το Μύρτο σήμερα, διότι στο Μύρτο συνεχίζεται η εκτέλεση του έργου που αφορά την ανάπλαση της κοινότητας του Μύρτους. Θα είμαι μαζί με τον πρόεδρο για να δούμε πώς προχωράνε οι εργασίες και βέβαια δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε για το καλύτερο της περιοχής του Δήμου μας, για την ανάπτυξη να στηρίζεται από όλους μας
καθημερινά με το ελάχιστο προσωπικό που έχει ο Δήμος, τις υπηρεσίες που έχουμε και προτεραιότητα βάζοντας πάντα την χρηματοδότηση των έργων που έχουμε καταγράψει και έχει ανάγκη ο Δήμος Ιεράπετρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να είστε καλά, Δημαρχή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.